Ακούστε παιδες, επιστρέφουμε με το Breaking Point στο F1-23. Θα συνεχίσουμε το story. Ξέρουμε ότι έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τον Aiden Jackson στο προηγούμενο Grand Prix. Λογικά έχουμε και μία κλίση που πρέπει να απαντήσουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου που θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Να μιλάει για το τι έχει γίνει σήμερα στον Καναδά. Το τι λέει λίγο ο Ανδρέο, πώς το λένε αυτόν, Ανδρέο. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ, θα τα πούμε στο debrief. Go to next chapter. Θα πάμε κατευθείαν, δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Μερικές εβδομάδες αργότερα, το Ουγγαρικό Grand Prix. Για να δούμε τι θα γίνει στο Ουγγαρικό Grand Prix. Ποιος είναι αυτός? Hey there, can you raise that lamp about 6 inches, right? Ναι, ένας σπαστικός πρέπει να είναι. Excellent. Ψάχνει πως φαίνεται στην κάμερα. Τι άλλος πάντων. David Butler είναι ο πρόεδρος της ομάδας του Butler. I may only be the money, but even to me it was obvious. The whole thing was a shambles. Yet again, Connor Sport, Jackson and Butler battling it out on track. It seems as if they... 2 secs, Nat. Okay, Devon, Aiden's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Για να δούμε, θα μας αφήσει ο Devon Butler. Listen to me, I need you to let Aiden pass now. Butler just completely blanking the order there. Seems like he didn't even acknowledge it. Maalsta. But as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Connor Sport rivalry is getting heated on the track here in Hungary. Μάλιστα. Δεν θέλει να μας αφήσει ο Devon Butler να τον προσπεράσουμε. Και ο Aiden πρέπει να κάνει την προσπέραση, που λογικά θα είναι πολύ εύκολο να κάνουμε την προσπέραση σε 3-4 στροφές, εκτός αν αλλάζουν τη δυσκολία, που εγώ αυτό το βρίσκω πιο λογικό, να αλλάζουν τη δυσκολία όταν είναι να τον προσπεράσεις για το mission. Όπα, έχουμε από προηγούμενο live έχουμε ανοιχτή τη γραμμή ρε, κάτσε εδώ, θα την κλείσουμε εδώ, δεν θα την έχουμε ανοιχτή. Είπαμε στο live ok, αλλά όχι και εδώ. Εδώ θα παίξουμε δίκαια. Πριν τον 14ο γύρο πρέπει να τον προσπεράσουμε τον Devon, που λογικά θα το καταφέρουμε. Δεν νομίζω να μας δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα έχουμε και τον DRS εδώ. Θα μπορούσα να τον προσπεράσω εδώ, να κάνω ένα πολύ μακρινό dive bomb, αλλά ας τον προσπεράσουμε στα... Α, και εδώ μπορούμε. Όπα, όπα, Devon. Έλα γόρι μου, στο καλό. Ωραία. Λίγες στροφές ακόμα για να ολοκληρώσουμε αυτό τον αγώνα. Και να δούμε τι άλλο εντυπωσιακό θα κάνουν οι δύο οδηγοί μεταξύ τους, με το φοβερό story τους. Και πρέπει να δούμε και την κοπελίτσα, πώς τη λένε, την αδερφή του Butler, του Jack, του Μίκαελ Σουμάχερ. Ποιανού είναι ρε? Όπα ρε. Τι έγινε ρε? Event failed. You didn't manage to complete the object. Would you like to try again or stop? Αφού το έκανα ρε. Restart event, ξέρω εγώ ρε φίλε. Αφού το έκανα. Overtake Butler before lap 14. Το έκανα το overtake Butler before lap 14. Μην μου πεις ότι θέλει να περάσω και τον Αλόνζο. Κοίτα τώρα, θα μας σπάσει τα νεύρα το παιχνίδι ρε. Θα μας πας τα νεύρα το παιχνίδι. Θα ξανακάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Θα τον προσπεράσω εδώ. Ναι, 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 ό,τι πεις. Έλα αγόρι μου, στο καλό. Μας έχεις λείψει ήδη. Μας έχεις λείψει ήδη. Και τώρα είναι και μικρότερη διαφορά από τον Φερνάντο Αλόνζο. Δεν ξέρω τι φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παίχτηκε εδώ τώρα. Τέλος πάντων, πάμε να πιάσουμε τώρα αυτούς τους οδηγούς, να τους προσπεράσουμε, να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά, χωρίς λόγο. Αφού η αποστολή δεν είναι να περάσει τον Αλόνζο, δεν μας ενδιαφέρει ο Αλόνζο. Τον Μπάτλερ τον προσπεράσαμε. Μήπως ο Μπάτλερ δεν πρέπει να χάσει θέση? Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μας κάνει το παιχνίδι. Μήπως ο Μπάτλερ δεν χρειάζεται να χάσει θέση, αλλά εγώ δεν φταίω που είναι άχρηστος. Έλα πάμε να τελειώσουμε και με τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Οπ, 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 κάνει άκρη Φέτελ. Έχουμε και τον Σεμπάστιαν Φέτελ εδώ, να κάνει παπάδες. Ωραία. Να περάσουμε και τον Αλόνζο, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Κάνε άκρη ρε Άλμπον, μου κάθισε εμπόδιο. Βλέπεις ότι έχουμε μία αποστολή. Ω και ο Ντάνιελ Ρικάρντο ρε. Πού είσαι ρε Ρικάρντο? Ανεργός. Τι κάνεις ανεργός? Ταμείο ενεργείας με 20 εκατομμύρια και τρώμε ντόνατ στα γκαράζ της Red Bull για να ανεβεί το budget cap. Τώρα θα σας προσπεράσουμε και εσένα. Ο άνθρωπος έχει κάνει την καλύτερη μπίζνα όλων των εποχών. Πληρώθηκε 20 εκατομμύρια για να φύγει από μια άχρηστη ομάδα, για να κάθεται τώρα στα γραφεία της Red Bull εκεί στα γκαράζ και να τρώει ντόνατς και απλά να μετράει τα λεφτά του. Φοβερός. Ωραία, τον Butler τον περάσαμε. Τώρα μένει ο Αλόνζο που τον βλέπετε εδώ μπροστά. Τώρα για κάποιο λόγο μπορώ να το στάσω πιο εύκολα. Έλα, πάμε λίγο. Έλα λίγο το Αλόνζο να σου πω κάτι. Έλα, ελάτε λίγο και οι δύο να σας πω κάτι εδώ. Δύο Αλπίν. Θα φάνε ένα dive bomb τώρα και οι δύο από το υπερπέραν. Έλα, έλα, στο καλό. Και έχουμε και τον Norris τώρα που λέει να φτάσουμε. Να το φτάσουμε για αυτόν. Εντάξει, εγώ παλεύω για βαθμούς από ό,τι φαίνεται. Ο Butler ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Τον 14ο γύρο πιάσαμε και τον 8ο έτσι όπως πάμε. Δεν ξέρω ποιος είναι πρώτος, αν και δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι στις πρώτες τρεις θέσεις. Αλλά τώρα τραϊχαρντάρουμε, τώρα θα τα δώσουμε όλα για όλα. Έλα Μάγνουσεν, μη μου στέκει σε εμπόδιο τώρα, πρέπει να περάσουμε για τον Νόρις. Δεν ξέρουμε το παιχνίδι τι ακριβώς ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εσένα θα σε προσπεράσουμε εδώ, όμορφα και ωραία, παπ. Πάμε να πιάσουμε και τον Λάντο Νόρις. Έλα Νόρις. Έλα Νόρις, έλα αγόρι μου, έλα. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, σε προσπέρασα. Και θα προσπεράσουμε και τον Leclerc που μόλις βγήκε από τα πιτ. Είμαστε τώρα στην 7η θέση και κυνηγάμε τον 6ο. Θα δεις που στο τέλος θα πιάσουμε και τον 1ο. Μ' αρέσει που δεν έβαλα τη δυσκολία σε αυτό το remote στο hard. Το βάλαμε στο hard για να κάνω τι? Να το στάνω τόσο εύκολα. φάλτο, τουλάχιστον κάνα πάνω από 90. Αυτό δεν είναι καν κοντά στο 90 η δυσκολία. Είναι 70, το πολύ 80 να είναι δυσκολία. Το πολύ. Τόσο άμα θυμάμαι καλά είχαμε δει τη δυσκολία στο προηγούμενο επεισόδιο. Ούτε θυμάμαι ρε φίλε. Και μου αρέσει που το έγραψα εχθές. Φαντάσου πόσο αδιάφορο πέρασε το story mode στο F1. Τώρα ο Leclerc γιατί πιέζει. Δεν μου αρέσει που πιέζει ο Leclerc. Έλα γόρι μου, έλα. Στο καλό. Μας έχεις λείψει ήδη. Ωραία, ο Μίστερ περάστε. Πολύ εύκολα τον προσπεράσαμε. Και τώρα κυνηγάμε τον Carlos Sainz για να ανεβούμε στην 5η θέση. Εννοείται ρε. Και παίζει να πάρω και νίκη έτσι όπως πάμε. Ή κάνα βάθρο, ξέρω εγώ. Αν και δεν νομίζω, παρά είναι μακριά. Εγώ δεν οδηγάω και τέλεια. Κάνω και μικρολαθάκια. Απλώς κρίμα αυτό ότι στην πρώτη προσπάθεια μας ακύρωσε. Γιατί έτσι θέλει το παιχνίδι. Για να έχουμε κάνει τζάμπα την προσπάθειά μας. Leclerc, μη με ενοχλείς τώρα που έρχεσαι πίσω με φρέσκα ελαστικά να πιέσεις. Να μην έμπαινες τόσο κοντά στο τέλος για αλλαγή ελαστικών. Ήσουν και πρώτος ρε, ήσουν και πρώτος, έτσι όπως είδα στο χάρτη όταν μπήκε στα πιτ. Μπορούσες να πας μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να με προσπεράσεις. Θα πάρω τους 8 βαθμούς που δίνει η 6η θέση. Εκτός αν φτάσω και τον άλλο το σαψάλι, τον Sainz. Sainz. Έλα Sainz. Περίμενε με λίγο να σου πω κάτι. 11 δευτερόλεπτα του κατάπια τον άλλον ρε. Τον teammate μου. Και δεν ήθελα να με αφήσει κιόλας να τον προσπεράσω. Απλώς το story του παιχνιδιού είναι τόσο κακό φτιαγμένο που δεν σου δίνει καθόλου λόγο να συνδεθείς με τους χαρακτήρες, να νοιάζεσαι, να ασχοληθείς λίγο με τους χαρακτήρες. Έστω και λίγο. Να έχει νόημα ρε φίλε. Δεν έχει το παραμικρό νόημα. Ίσως το πρώτο κομμάτι θα δείτε μόνο στο τέλος εκεί που απέτυχα. Γιατί παρά είναι κρίμα να βάλουμε τόσο μεγάλο βίντεο να δούμε το παιχνίδι πως δεν λειτουργεί σωστά. Δεν έχει νόημα. Λογικά αν είχα 5-6 γύρους ακόμα θα μπορούσα να φτάσω και τον πρώτο. Και να πάρω τη νίκη, να αλλάξω το story εντελώς. Και να πούνε ο Aiden Jackson πολυπρωταθλητής πάει να γίνει. Τώρα εδώ ο Leclerc γιατί το κάνει αυτό, γιατί ρε αγόρι μου. Αυτό θα πας dive bomb ρε αγόρι μου και θα σε περάσω, έλα, κάνε άκρη. Δεν πά να έχεις πιο φρέσκα ελαστικά. Εδώ κυνηγάμε τον Sainz, όχι να με προσπεράσεις εσύ. Στον τελευταίο γύρο δίνουμε μάχη με τον Sainz. Αν θα δώσουμε εν τέλει. Γιατί ναι μεν το φτάνουμε, αλλά ίσως θα χρειαζόμασταν ένα γύρο ακόμα για να τον μπορέσουμε να τον πιάσουμε τον Sainz, να τον προσπεράσουμε. Τώρα απλά θα κολλήσουμε πίσω του και δεν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Δυστυχώς. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ω, έχουμε μόνο one lap of fuel remaining. Κοίτα που τώρα δεν μπορεί να φτάσει το Sainz στις τελευταίες στροφές. Μάλλον δεν θέλει να με αφήσω να φτάσω μέχρι την 5η θέση. Adaptive AI είναι αυτό. Προσαρμόζεται. Τώρα σε αυτό το γύρο θα τον προσπερνούσαμε, αλλά εντάξει, τι μας νοιάζει. Ωραία. Πετύχαμε το στόχο, να δούμε τι θα μάθουμε καινούριο σε αυτό το story. Για να δούμε τι θα πει. Κέρδισε ο Verstappen, αλλά μιλάνε για τον Aiden Jackson. Yeah, we know Connor Sport have struggled all season. Jackson's done really well today, and that's in spite of the problems with his own teammate. Even before they became teammates, these two had their fair share of run-ins. It's a fascinating rivalry. You can't take your eyes off it for one moment. But nonetheless, some much-needed points today for Connor Sport. Μάλιστα. Δεν μας είπαν τίποτα ενδιαφέρον. Λοιπόν, πηδάμε αυτό το κομμάτι. Και τώρα θα δούμε εδώ το βιντεάκι. Όχι, μη μου πεις ότι έχει ερωτήσεις όπως το πρώτο παιχνίδι. Έλα, πάτα αυτό. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις που δεν κάνουν απολύτως τίποτα στο παιχνίδι. Πόρε φίλε, γιατί ρε η EA έκανε τόση διαφήμιση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι απαντάς εδώ, δεν αλλάζει καθόλου το story. Τζάμπα μου βάζεις επιλογές σε απαντήσεις και τζάμπα η EA έκανε τόση διαφήμιση σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, πάρε εδώ. Έλα, τελείωνε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν βοηθάει τίποτα στο story εδώ. Δεν μπορούμε να πάρουμε το level 3 απάντηση. Ωραία. Βάζουμε μια όποια να είναι άλλη απάντηση. Πραγματικά εδώ δεν έχει καμία σημασία τι απαντάς. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ωραία. Τελειώσαμε. Πω. Δεν το πιστεύω ότι κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το πρώτο breaking point. Δεν άλλαξαν τίποτα ρε. Okay. I'll leave that in your capable hands. Για να δούμε τι θα μας πει αυτός. Devon, you had a problem with a team order today? Didn't happen. What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen. I never got the order. Check the comms. Shoddy workman always blames his tools, eh? Check the comms. Yeah, no, don't. Okay, we checked the communication pipeline. Fix it. This cannot happen again. Typical. Aiden, listen. What's the point? It's just Devon being Devon. And what? That's no babasso, Devon. He's an arrogant. No, you're right to call him out. But imagine if we didn't give him certain freedoms, he'd be even harder to manage. As his father, I know. No. Aiden, you're the best driver that we have, and it's right for you to put Devon in his place. He needs it. The team needs it. Manst. Thanks. Σαν να είναι εναντίον του γιού του. Και του λέει ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός που έχουμε. Και του λέει δεν αξίζουμε να σε έχουμε στην ομάδα, αλλά συνέχισε να κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις γιατί είσαι ο καλύτερος. Και του λέει για να κάνεις φρόνιμο τον Devon πρέπει να τον κερδίσεις. Classic. Aiden will be an error for the team. It's clear that he's been failing under the place. Observe ego booster. Ξέρω εγώ. Aiden. Λες και παίζει κανένα ρόλο τι θα απαντήσουμε εδώ. Πάμε στο next chapter, δεν με ενδιαφέρει καθόλου κανένα άλλο κομμάτι εδώ στο παιχνίδι. Τα τηλέφωνα δεν επηρεάζουν σε τίποτα. Increase production. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ωραία. what about Callie Mayer? Oi, Carlo, cinematic. Of course. She was making big waves in F2. And Ackerman would not shut up about her. Για να δούμε, θα δούμε και τώρα και την αδερφή του Devon ή του A, του... δεν ξέρω. Φόρμουλα 2 Sprint Race. Πηγαίνουμε τώρα να γνωρίσουμε την Callie Mayer. Για να δούμε την Callie Mayer τι κάνει. Mayer. Μπαίνει στα pit. Interesting strategy they've decided on there. She has been lapping at rapid pace, but is this the right call? Yeah, no. It's a bold move for sure. Sprint race κιόλας, κάνει pit stop. But let's find out. Here she goes then on brand new tires. The rest of the field still sticking with their original set. Where exactly? Και λογικά τώρα θα πρέπει να δείξει αυτή ότι έχει το φοβερό ταλέντο με την πιο αργή στρατηγική να κάνει προσπεράσεις, όπως έχει κάνει και παλαιότερα ο Leclerc στο Abu Dhabi ή στο Bahrain. Στο Abu Dhabi ήταν. Win the race, εντάξει. Ναι, copy that. Θα γνωρίσουμε τον νέο χαρακτήρα. Ω, από την 12η θέση ρε, θέλει να κερδίσω. Ωπ, νάτος και ο Doohan μπροστά μας. Ο πιτσιρικάς ο Doohan. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε εδώ εναντίον του Doohan. Πάμε λίγο Doohan. Πάμε λίγο Doohan, στρίμωξε με κι άλλο. Και έχουμε και ένα friend request από τον George Buffon όσο παίζουμε το παιχνίδι. Βέβαια. Ρε πολλές προσπεράσεις πρέπει να κάνω ρε φίλε. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό πόσο μου ζητάς παιχνίδι. Μήπως λέω εγώ. Που δεν έχουμε και ERS. Αν και έχουμε κάμποσους γύρω μπροστά μας. Όπα, 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 όπα. Με τη Φόρμουλα 2 δεν το έχω με το φρενάρισμα. Έχουν λίγο διαφορετικό φρενάρισμα. Βασικά πιο νωρίς από ότι η Φόρμουλα 1 και λιγότερη αεροδυναμική πρόσφυση. Ω, νάτος ο teammate μας από το τέτοιο. Από το My Team Career. Έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Callie Mayer. Πάει να κάνει την προσπέραση για την 10η θέση. Let's do this. Άντως πηγαίνουμε καλά για την ώρα. Έχουμε καλό ρυθμό. Οκ, έχουμε το σωστό DRS εδώ. Έλα, Ρόι, κάνε ακρί. Περνάει ο καλός τώρα. Ωραία, στρίψαμε. Νταρούβαλα, Νταρουβάλα, πώς τον λένε. Δεν μας νοιάζει. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ στη Φόρμουλα 1, άρα δεν χρειάζεται να μάθουμε ονόματα που δεν θα φτάσουν ποτέ στην Φόρμουλα 1. Εδώ και ο Doohan δεν ξέρουμε αν θα φτάσει ποτέ στη Φόρμουλα 1, που έχει και τον μπαμπά του που μπορεί να τον μπουστάρει εκεί με το όνομά του, όπως και ο Φιτιπάλντι. Ο Φιτιπάλντι δεν βλέπω να φτάσει ποτέ στην Φόρμουλα 1 και ας έχει από πίσω το όνομα. Δεν έχουν και το τρομερό ταλέντο γι' αυτό. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να κερδίσουμε. Αλλά έχουμε αρκετούς γύρους μπροστά μας. Είναι και αυτό το καλό. Και έχουμε υπερβολικά καλό ρυθμό για να μην το καταφέρουμε. Έλα, έλα φυτί. Κάνε άκρη. Κάνε άκρη να περάσω γιατί βιαζόμαστε. Αλλά και στο F2 έχει καλό handling, δηλαδή. Μπράβο, ωραίο. Callie Mayer κάνει τον ταχύτερο γύρο. Είμαστε στην 8η θέση και πρέπει να φτάσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα μέχρι τον 15ο γύρο στο τέλος. Σε sprint race. Πουρσέρ, έχουμε τον Πουρσέρ μπροστά μας. Πάμε να πιάσουμε και τον Πουρσέρ να τον δείξουμε λίγο πώς γίνεται η προσπέραση εδώ στην Ολλανδία. Με ανώτερο μονοθέσιο, με πιο φρέσκα ελαστικά, με μικρότερη δυσκολία από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Και πιο μπροστά είναι η Βάσα. Βέβαια η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον πρώτο. Είναι πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Και όχι ότι δεν έχουμε το ρυθμό. Δεν έχουμε αρκετούς γύρους για να τους φτάσουμε. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι δεν έχουμε αρκετούς γύρους. Κοίτα εδώ όμως πως τους φτάνω στην τελευταία στροφή. Πάμε να πιάσουμε και τον Ιβάσα. Αυτόν τον ξεφορτωθήκαμε. Εδώ φρένο, βουτιά. Όμορφα και ωραία. Κάνουμε διπλή προσπέραση. Ο Sergeant! Πριν ανέβει στη Φόρμουλα 1. Ο εκπληκτικός οδηγός που δεν θα το δούμε για πάνω από 2 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Εδώ τον Nick De Vries δεν ξέρω αν θα το δούμε για πάνω από 2 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Με αυτά που κάνει. Με το φοβερό ταλέντο που έχει. Με το απίστευτο ταλέντο που έχει. Αυτοί οι οδηγοί είναι απλά κομπάρσι για να συμπληρώσουν μέχρι να βρεθούν καλύτεροι οδηγοί, να συμπληρώσουν θέσεις. Κάποιοι οδηγοί είναι απλά κομπάρσι. Σαν τον Μπότας ένα πράγμα, απλά ο Μπότας κατάφερε και έκατσε πολλά χρόνια. Γιατί δέχτηκε να είναι νούμερο 2. 7 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τον πρώτο. Πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Να δεις ότι θα το έχουμε fail και αυτό και θα μας πάσει τα νεύρα που το είναι fail πάλι. Έλα και σε φτάνουμε τώρα. Παίρνουμε και το slipstream εδώ από το Sergeant. Θα αλλάξουμε εδώ γραμμή, θα φρενάρουμε στα 100 μέτρα και θα κάνουμε την προσπέραση. Έχουμε ακόμα 3 γύρους μαζί με αυτόν και πρέπει να μειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα από τον πρώτο. Εκτός άμα εγκαταλείψει ή έχουμε κάποιο safety car. Ω ναι, εγκαταλείπει ο πρώτος, ναι, αλλιώς δεν το φτάναμε. Ο Armstrong ήταν, ναι. Και έτσι θα πάρουμε στην ουσία μια τυχερή νίκη. Αν καταφέρουμε να προσπεράσουμε τους υπόλοιπους. Γιατί σε 2,5 γύρους δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε να το φτάσουμε. Τώρα κυνηγάμε να φτάσουμε αυτούς τους 3 εδώ. Τον Χόγκερ, τον Λάψον και όποιος άλλος είναι πρώτος. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να τους φτάσουμε και να τους προσπεράσουμε. Ωραία. Θα τον φτάσουμε, όλους τους οδηγούς μπροστά μας. Δεν ξέρω, δεν είναι ο Λάσον, είναι ο πρώτος, ο δεύτερος δεν ξέρουμε ποιος είναι, είναι ο Κόντακ, ο Νόκια. Πώς τον λένε. Μοτορόλα, πώς τον λένε, Kovalainnen. Πώς λένε ρε αγόρι μου, έλα λίγο πιο κοντά να σου πω κάτι. Έλα λίγο πιο κοντά. Θέλω να σου πω κάτι. Αντίστοιχα στον τελευταίο γύρο θα καταφέρω να τους προσπεράσω. Νόβα Λάκλεϊ. Α, ο Νόβα ρε. Βάλε Νόβα για να δεις μπάλα που λέμε. Έλα, κάνε άκρη. Ωραίος. Άλλες δύο προσπεράσεις στον τελευταίο γύρο θα πρέπει να κάνουμε και μετά όλα κομπλε. Θα πάρουμε την νίκη και η στρατηγική που κάνουμε θα είναι φοβερή και θα δείξει αυτή η Mayer πόσο γαμάτη είναι και πρέπει να ανεβεί στη Φόρμουλα 1 να κάνει παπάδες. Εδώ στον τελευταίο γύρο θα κάνουμε την προσπέραση. Λογικά θα κάνουμε εδώ την διπλή προσπέραση. Νομίζω δεν βγαίνει διπλή προσπέραση, δεν πειράζει. Και τώρα μόνο ο αντίπαλός μας εδώ μπροστά, ο Loscon. Δεν το καταφέραμε εδώ. Παρά λίγο να το χάσουμε κιόλας. Θα το καταφέρουμε σε ένα άλλο σημείο τότε. Θα το καταφέρουμε ίσως σε αυτή τη στροφή, ναι, από την εσωτερική. Παπ. Όμορφα και ωραία. Στριμώχνουμε. Γλιστράμε. Ακόμα δεν ολοκληρώσαμε την προσπέραση. Δεν θα έχουμε τον DRS εδώ, αλλά έχουμε καλύτερη επιτάχυνση. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το μεγάλο μας... δεν ξέρω τι. Το μεγάλο μας challenge στον δύσκολο. Λίγο ρίσκι, αλλά το κάναμε εντυπωσιακό για τους θεατές. Από αυτό έχει σημασία. Να εντυπωσιάσουμε τους θεατές. Και ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας. GG Easy. Πήραμε την νίκη. Και την λέει Callie Mayer. Callie Mayer. Το κατάφερε η Callie. Γεια σου ρε Callie. Good job, good job. Όλοι έχουν ένα παγωμένο βλέμμα. Ναι. Άντε, εδώ είναι ωραίο. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτόν που κέρδισε. Εκεί που είναι ο Devon Butler, δεν αναφέρεται στον Verstappen που κέρδισε. Που αυτό είναι το σημαντικό. Ότι κέρδισε ο Verstappen, όχι οι άλλοι που παλεύουν για 0 βαθμούς. Και η Callie Mayer σίγουρα θα φτάσει στη Φόρμουλα 1 και θα προσπαθήσει να εκθρονήσει από την ομάδα του Devon Butler λογικά τον Aiden ή τον αδερφό της. Γιατί από όσο ξέρω είναι ο αδερφός της ο Devon Butler. Αν και δεν μοιάζουν καθόλου. Αλλά οκ. Okay. Μετά τον αγώνα, chapter 4. Πόσα chapter έχει ρε? Και πώς πηδάμε έτσι γρήγορα τα chapter ρε φίλε? Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι? Ω, κάτσε να μιλήσει Callie. Για πες μας. Ω. Είναι και αυτή λίγο ψωνάρα. Ο Κάσπερ τη βοηθάει, ο Άκερμαν. Αρθεί να μιλήσει και λίγο ο Κάσπερ Άκερμαν. Ω, νάτος ρε, πού είσαι ρε παιχτή? Ναι, το ξέρουμε. Αυτό, εμφανίστηκε λίγο ο Κάσπερ και Kleine Meine. So, were you already in touch with Casper Ackerman at that point? Ackerman and I go way back. Okay. Μάλιστα, έχουμε τα νέα, πώς κατάφερε η Callie να κερδίσει, έχουμε τα social media της, πώς δεν ξέρω τι. Κάτσε να μας μιλήσει η Evelyn. Ποια είναι η Evelyn? everyone in the office wouldn't stop screaming. Well, that saved me a few minutes. Guess I'll speak to you later then. Ωραία. Α, η μαμά της είναι. How are you, Mum? Oh, I couldn't be prouder, Cal. That was one hell of a race. Everyone in the office wouldn't stop screaming. Shut up. Ωραία. Honestly, the way you're driving, I think we're going to have to change your name. What's here this time? Callie Winner. Callie Winner. Oh, okay. That έχει τουλάχιστον πετυχαίνει το όνειρό της να φτάσει στη Φόρμουλα 1. One race at a time, okay? That sounds like Casper talking. Is he looking after you? Yeah, always. Oh, actually, I've got a meeting with him that I'm running a bit late for, so I've got a dash. I'm sorry. Oh, okay, sweetheart. Call me tonight and well done. Bye-bye, Mom. See ya. Ωραία. Παίξαμε και αυτό το επεισόδιο. Δεν, ακόμα δεν έχει κάτι το πολύ ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, τουλάχιστον... ό,τι αφορά το story. Βλέπουμε εδώ μια κοπέλα που ανεβαίνει στη Φόρμουλα 1. Να δούμε πώς θα συγκρουστεί με τους δύο βλάκες εκεί στο Connor Sport που μαλώνουν χωρίς λόγο μεταξύ τους και πώς θα προχωρήσει η πλοκή. Γι' αυτό θα αφήσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε κάποια έξτρα νέα σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το Breaking Point 2 στο F1-23 και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!